Εγώ θα συνεχίσω με υγεία, αλλά λίγο διαφορετικά από αυτά τα οποία λέγαμε πριν από λίγο. Καλημερίζοντας τον κύριο Ιωάννη Ασλανίδη, πρόεδρο του Ελληνικού Κολεγίου Οφθαλμολογίας, γιατί η οφθαλμολογία πάει μπροστά και οι κινήσεις οι οποίες γίνονται αυτή την ώρα την αναβαθμίζουν περαιτέρω από ό,τι ήδη είναι σήμερα αναβαθμισμένη και στον ελληνικό χώρο. Το γιατί θα μας το εξηγήσει ο πρόεδρος του Ελληνικού Κολεγίου Οφθαλμολογίας. Καλημέρα σας, κύριε Ασλανίδη. Καλημέρα, κύριε Δουλιαράκη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές, σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλά να είστε. Εμείς θεωρήσαμε κρίσιμο, χρήσιμο να σας καλέσουμε για να μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτή την περίφημη εξέταση οφθαλμολογικής ικανότητας επάρκειας, η οποία έγινε ναι μεν τις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα, αλλά αυτή η απόφαση του Βρετανικού Βασιλικού Κολεγίου Οφθαλμολογίας νομίζω ότι τιμά την οφθαλμολογία στην Ελλάδα περαιτέρω. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα έχει πάρα πολύ ταλέντο στην οφθαλμολογία, ξεκινώντας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Την προηγούμενη 20ετία η Κρήτη έχει απλώσει και περαιτέρω η Ελλάδα έχει απλώσει τη φήμη της σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Επομένως υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή προϊστορία και μια πάρα πολύ σοβαρή παρακαταθήκη για όλους τους νέους Έλληνες οφθαλμιάτρους. Επιθυμίσω ότι επίσης υπάρχουν πολλά νέα καλά παιδιά με εξαιρετικές σπουδές και εξαιρετικό διπορικό ακαδημαϊκό που έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου αλλά και από την Ελλάδα. Επομένως, πραγματικά οι Έλληνες πρέπει να νιώθουν τυχεροί για το επίπεδο οφθαλμολογίας που έχουν. Και ουσιαστικά το Βασιλικό Κολέγιο Οφθαλμολογίας, που είναι ένα πάρα πολύ αυστηρό κολέγιο, επέλεξε για πρώτη φορά την Ελλάδα σαν σημείο αναφοράς, έτσι ώστε να διαχύσει αυτό που έχει σαν παρακαταθήκη, τη μεγάλη της παρακαταθήκη, να κάνει δηλαδή τις εξετάσεις του Βασιλικού Κολεγίου, που θα σας εξηγήσω πιο αργά τι ακριβώς είναι αυτό, στην Αθήνα για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό έδαφος. Τιμά την Κρήτη, φυσικά που ξεκινάνε όλα από την Κρήτη, ξεκινάει τιμάει την Κρήτη, τιμάει την Αθήνα, τιμάει όλη την Ελλάδα και την ελληνική οφθαλμολογία. Πάμε λοιπόν ακριβώς τώρα να δούμε αυτή η εξέταση τι ακριβώς είναι και πώς εδώ πρέπει να δώσουμε την πληροφορία για να πάμε παρακάτω, για να το ξέρουν και όλοι οι οφθαλμολόγοι. Η εξέταση αυτή είναι ίσως η πιο φημισμένη και η πιο δύσκολη εξέταση ικανότητας και, και αριστείας, θα έλεγα, στην οφθαλμολογία. Είναι η εξέταση όλης της Βρετανικής κοινοπολιτείας. Αν έχεις πάρει αυτή την εξέταση στο Λονδίνο, μπορείς να δουλέψεις την άλλη μέρα στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Ασία, στη Σιγκαπούρη, παντού. Είναι δηλαδή ένα διεθνές διαβατήριο ακαδημαϊκής ικανότητας και κλινικής ικανότητας. Είναι οι πιο δύσκολες εξετάσεις ειδικότητας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Σχεδόν σίγουρο είναι αυτό. Κάποιοι λένε και οι Αμερικάνοι, και οι Αμερικάνοι είναι εξίσου δύσκολες. Νομίζω ότι αυτές είναι λιγάκι πιο δύσκολες, γιατί έχει να κάνει με πολύ πολύπλοκη διαδικασία, δηλαδή να σας δώσω να καταλάβετε, μέχρι και ηθοποιούς φέρνουν οι οποίοι υποδίονται ρόλους ασθενών, έτσι ώστε για να δούνε αν ο υποψήφιος καθηγητής ή ο υποψήφιος διευθυντής κλινικής, γιατί για αυτούς προορίζεται, αυτός που περνά τις εξετάσεις γίνεται διευθυντής κλινικής. Φέρνουν λοιπόν ηθοποιούς με τους οποίους υποδίονται ρόλους, βάζουν σε δύσκολη θέση τους υποψηφίους για να καταλάβουν οι εξεταστές πώς θα ξεφύγουν από δύσκολες καταστάσεις, από δύσκολα σενάρια με ασθενείς, με κλινικές οντότητες, με προβλήματα της κλινικής πράξης. Επομένως πιστεύω ότι αυτό σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ελληνική οφθαλμολογία, για τους Έλληνες οφθαλμιάτρους που αυτή τη στιγμή σπουδάζουν και θέλουν να πάρουν ψηλότερα ακαδημαϊκά εχέγγυα, και επίσης γενικότερα αυτό συνηγορεί στο να κάνουμε μια οφθαλμολογία πιο ασφαλή και ψηλότερης ποιότητας.
Είναι μία εξέταση από όσα ακούω από εσάς, κύριε Σλανίδη, η οποία λειτουργεί προληπτικά αυτή την ώρα για να προλάβει τι, αν είναι έτσι? Όχι, είναι εξέταση, αυτή είναι εξέταση γιατρών. Εξετάζονται οι γιατροί για να δούνε πόσο ψηλή επάρκεια έχουν στις κλινικές και στις ανθρώπινες ικανότητες τους. Μην το βάλουν οι ασθενείς ότι είναι για αυτούς. Γι' αυτό είπατε ότι δίνει. Γιατροί. Έχουμε δηλαδή, να σας δώσω καταλάβει, είχαν έρθει 18 εξεταστές από το Βασιλικό Κολέγιο της Βρετανίας και περάσανε περίπου 15 ή 16 υποψήφοι από όλο τον κόσμο, μέχρι και από τη Μαλαισία έφυγε στην Αθήνα. Εξετάζονται οι γιατροί και εξετάζονται οι γιατροί μέσα από πολύ δύσκολες καταστάσεις, όπως σας είπα, για να καταλάβουν οι εξεταστές αν αυτοί οι γιατροί είναι στο υψηλότατο επίπεδο απόδοσης και επίδοσης, έτσι ώστε να βγουν στην αγορά, να βγουν και να διευθύνουν οφθαλμολογικές κλινικές ανά τον κόσμο. Γι' αυτό είπατε και στην αρχή ότι είναι πραγματικά μια εξέταση επάρκειας ή ικανότητας επάρκειας που σου ανοίγει, που σου δίνει το διαβατήριο. Φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που έχει γίνει τέτοια τιμή για την οφθαλμολογία στην Ελλάδα, ότι πραγματικά το επίπεδο είναι κάτι παραπάνω από αυτό που μπορεί να πίστευε ο καθένας μας, έτσι? Ναι, νομίζω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι από τις πιο πρωτοκλασσάτες χώρες στον χώρο της οφθαλμολογίας. Εδώ πρέπει να δώσω μια εφημομνία βίβα στους συνεργάτες μου που το κάνανε αυτό εφικτό, στον κύριο Δατσέρη και στον κύριο Χαϊδούλη, οι οποίοι είναι και οι ιδιοκτήτες του ΟΜΑ, του Οφθαλμολογικού Ινστιτούτου που είναι στην Αθήνα. Ιδιαίτερα θέλω να δώσω τα εύσημα στους δικούς μου συνεργάτες και πραγματικά τα δεξιά μου χέρια, στον κύριο Ευρυπίδη Σικάκη, Ηλία Μαραγκό, Γιώργο Βαρτσάκη, οι οποίοι ουσιαστικά επίσης ζουν ένα κομμάτι της ζωής τους στην Κρήτη και συνεργάζονται άμεσα με την Εμετροπία, το δικό μου οφθαλμολογικό κέντρο. Χωρίς αυτούς δεν θα ήταν κάτι εφικτό, γιατί έπρεπε να βρούμε ασθενείς από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι είχαν επιπλοκές και δυσκολίες στη διάγνωσή τους, έτσι ώστε να κάνουμε αυτές τις εξετάσεις πολύ παρόμοιες και πολύ αξιόπιστες, όπως ακριβώς θα γινόταν στη Βρετανία. Επομένως υπήρχε πάρα πολύ δουλειά εδώ πέρα και θέλω να δώσω τα εύσημα και σε όλο το Ελληνικό Κολέγιο Οφθαλμολογίας και σε άλλους αφανείς ήρωες, όλους τους οπτομέτρες, τους οπτικούς και γενικότερα όλους τους, θα έλεγα, όλους αυτούς τους συνεργάτες μας που βοήθησαν, γιατί το εγχείρημα ήταν τρομερό. Μας πήρε περίπου 3 μήνες να το προετοιμάσουμε και καταλαβαίνετε, πήραμε τις καλύτερες βαθμολογίες, γιατί πραγματικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που προανέφερα δώσαν τον καλύτερο σε αυτό. Και ξέρετε, το επόμενο ερώτημά μου θα ήταν πάνω σε αυτό το οποίο αναφέρατε πριν από λίγο εσείς, ότι είπατε για να προετοιμάσουμε όλο αυτό το εγχείρημα μας πήρε 3 μήνες. Για τους συναδέλφους σας που σας ακούουν αυτή την ώρα ή την πληροφορία η οποία διαχέεται αυτή την ώρα, χρειάζεται από νωρίς μία εκδήλωση συμμετοχής, χρειάζεται από νωρίς κάτι να κάνει κάποιος συναδελφός σας? Κάποιες εξετάσεις που είναι ένα τρίπτυχο εξετάσεων. Τα δύο πρώτα βήματα γίνονται διαδικτυακά και το τρίτο βήμα είναι το κλινικό βήμα και το βήμα κλινικών καταστάσεων, όπως λέγεται, όπου σε βάζουν σε ένα περιβάλλον πραγματικά κλινικής οφθαλμολογίας, με ασθενείς, με προβλήματα, με σενάρια, όπου σε πραγματικά, θα το έλεγα, σε σφυριλατούν και σε σφυροκοπούν ταυτόχρονα. Και επίσης εδώ δεν θα ήθελα να παραλείψω ότι με δεδομένο ότι η Εμετροπία θα συμπληρώσει, που η Εμετροπία παίζει ένα σοβαρό ρόλο πια στην ελληνική οφθαλμολογία και στην κριτική οφθαλμολογία, μαζί με το Βενιζέλιο που κάνει σπουδαία δουλειά επίσης και το Πεπαγνή που κάνει σπουδαία δουλειά, επειδή θα κάνει τα 20 της χρόνια σε ένα χρόνο, αυτές τις εξετάσεις για ένα χρόνο, το 2025, θα έρθουν και στην Κρήτη, που είναι άλλη μεγάλη τιμή για την κριτική οφθαλμολογία αυτό. Μάλιστα. Εμείς κρατάμε όλες αυτές τις πληροφορίες. Έλεγα την ώρα που προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί σας για τους Βρετανούς καθηγητές εξεταστές, για το φόρο τιμής που κατέθεσαν, απέτυναν στην Θεά Αθηνά, Θεά της Σοφίας, στον Παρθενώνα. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι μια άλλη διαδικασία, έτσι? Ναι, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μεγάλη παρακαταθήκη σοφίας και γνώσεις που έχει η Ελλάδα ανά τον κόσμο, έτσι. Έχουμε μάθει να ελαχιστοποιούμε λίγο την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι πολύ σπουδαία, η Ελλάδα έχει μεγάλη διεισδυτικότητα, έχει
μεγάλο ειδικό βάρος. Ας μην την ελαχιστοποιούμε, ας μην τις μικρύναμε μόνοι μας. Όλοι αυτοί έρχονται με μεγάλο δέος, με μεγάλο σεβασμό απέναντι σε όλο το οικοδόμημα, αυτό που λέγεται Ελλάδα, και οφείλουμε και εμείς όχι μόνο να το προστατεύσουμε, αλλά να το μεγιστοποιήσουμε. Κύριε Πρόεδρε του Ελληνικού Κολεγίου Οφθαλμολογίας, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα και τις πληροφορίες που μας δώσατε. Εγώ σας ευχαριστώ. Απλώς ήθελα να υπενθυμίσω εδώ πέρα ότι ο μέσος Έλληνας πολίτης πρέπει να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον Έλληνα οφθαλμίατρό του. Ξέρω την οφθαλμολογία, γι' αυτό μιλάω για την οφθαλμολογία περισσότερο και σαν πρόεδρος του Ελληνικού Κολεγίου Οφθαλμολογίας. Αλλά βλέπετε, όταν το Βασιλικό Κολέγιο της Βρετανίας μας εμπιστεύεται αυτές τις εκδηλώσεις, σημαίνει ότι η ελληνική οφθαλμολογία πλέει σε πολύ γαλήνια και πολύ ευίωνα νερά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ για όλα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.